Ναι, το παραλάβαμε. Ήρθε επιτέλους, ναι, ήρθε. Τηλεφωνήστε τώρα βεβαίως να το πάρετε όποτε θέλετε. Αυτό που περιμένατε στον καιρό. Συγγνώμη, είμαστε αερά. Κυρίες μου και κύριοι, ήρθε το νομοσχέδιο σταθμός, η λύση για κάθε πρόβλημα. Ήρθε ο μεσσίας του ασφαλιστικού, σε λίγο στις οθόνες σας. Το ένα, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση. Το λιγουρεύεστε! Λίγο υπομονή και έρχεται, όπως με ενημερώνουν από το control, σε 15 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για τα αποκαλυπτήρια, σε 15 λεπτά. Λίγο υπομονή, μια εξαιρετική προσφορά. Μια εξαιρετική προσφορά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για τα 3,5 πρώτα εκατομμύρια ασφαλισμένων που δεν θα τηλεφωνήσουν. Λίγο υπομονή, λίγο υπομονή, το αφεντικό τρελάθηκε. Σε 10 λεπτά από τώρα, σε 10 λεπτά, σε 10 λεπτά, μη μου φύγετε, μη φύγει κανείς. Ναι, control, ναι, είμαστε έτοιμοι. Πω, πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αυτό που όλοι χρόνια περιμένατε. Αυτό. Ας συνταξιούχε. Έχεις πρόβλημα με την προσωπική διαφορά στη σύνταξή σου. Ιδού η λύση. Στην ελάχιστη μία και καλή. Προβληματίζεσαι με το ύψος της επικουρικής σου ασφάλιση. Ιδού η λύση. Την κόβουμε! Είσαι νέος και αναρωτιέσαι πόσο θα δουλεύεις για να πάρεις σύνταξη. Μα μέχρι τα 67 και βάλε! Αρρώστησες και δεν ξέρεις αν θα βρεις γιατρό και φάρμακα για να γίνεις καλά. Ναι, ιδού η λύση. Θα τα πληρώνεις από την τσέπη σου. Είσαι ανασφάλιστος και δεν μπορείς να κάνεις εμβόλια στα παιδιά σου. Και σιγά το πρόβλημα, εδώ λύσαμε τόσα και τόσα. Ιδού η λύση, κυρίες και κύριοι, δεν θα κάνεις εμβόλια. Και για όσους θέλουν κάτι πιο προχωρημένο, πιο δυνατό, υπάρχει το πιο εξελιγμένο μοντέλο που μας φέρνουν μόνο για μας εδώ, μετά από χρόνια ερευνών. Τα παλικάρια της συνδικαλιστικής μαφίας, οι φωστήρες της ΓΕΣΕ, Παλαγόπουλος, Κουτσιούκης, Βασιλόπουλος και Καραγεωργόπουλος. Άιντε παλικάρια μου, άιντε φέρτε το μέσα, άιντε να δει ο κόσμος τι φτιάχνει η επιστήμη. Κυρίες και κύριοι, νομίζετε ότι κοιμούνται, αλλά αυτοί δεν κοιμούνται. Εργάζονται νύχτα μέρα για το δικό μας το καλό, μόνο για το συμφέρον μας. Για να δούμε. Αυτή είναι η λύση, κύριοι. Επαγγελματικά ταμεία. Το φανταζόσασταν? Τα αποθεματικά των ταμείων θα τζογάρονται και αυτές είναι οι επιλογές σας. Limit out. Συγχαρητήρια. Θα πάρετε μια εξαιρετικά μικρή σύνταξη. Φούσκα. Οι ασφαλιστικές εισφορές χαθήκαν. Στο χρηματιστήριο. Χρεοκοπία, μπράβο, χίλια μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους. Χάσατε τα πάντα, δεν θα πάρετε καθόλου σύνταξη. Φίλοι μου, μην χάσετε αυτή τη μοναδική προσφορά και μην ψάχνετε τη λύση αλλού. Μην την ψάχνετε στην κλιμάκωση του αγώνα για αγωνιστική, απεργιακή αντεπίθεση. Μην σας νοιάζει αν θα φτάσει το κάλεσμα παντού. Έτσι αφήστε τη σιγή νεκροταφείου να περάσει και σταματήστε. Σταματήστε να αγωνίζεστε για αποκλειστικά δημόσια και κοινωνική ασφάλιση υποχρεωτική. Τι είναι αυτά? Και υγεία για όλους και κατάργηση της επιχειρηματικότητας. Είπαμε, η λύση είναι μόνο μία. Αποκλειστικά ιδιωτική και αντικοινωνική ασφάλιση και υγεία χωρίς περιορισμούς της επιχειρηματικής δράσης. Για σας, τους λίγους και τους εκλεκτούς. Ρίσκο, ούτε λοταρία, δεν
Αγωνιζόμαστε για αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και υγεία για όλους. Με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Να φτάσει το κάλεσμα του αγώνα σε κάθε κλάδο και σε κάθε εργασιακό χώρο. Να μην περάσει η σιγή νεκροταφείου που θέλουν όλοι μαζί. Επιχειρηματικοί όμιλοι, κυβέρνηση και εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Όλοι στο δρόμο, να δημιουργηθεί παντού απεργιακό κλίμα.